1958 στο 1962, λένε οι πληροφορίες μου, ότι ήσουν ο επίσημος τραγουδιστής των Ανακτόρων τότε. Ναι, όχι εγώ συγκεκριμένα. Λόγω της ορχήστρας που συνεργαζόμουν. Τότε ήταν η ορχήστρα Λεύ Κανακάκης. Λεύ ο ένας, Κανακάκης ο άλλος, είναι δύο ονόματα. Και τραγουδούσα, εγώ ήμουν τραγουδιστής ορχήστρας στην ορχήστρα αυτή. Και έπρεπε, επειδή λοιπόν αυτή η ορχήστρα ήταν η πρώτη, ήμασταν στην Αθηναία κτλ. Όπου γινόταν εκδήλωση βασιλική, ή που θα υπήρχαν οι βασιλείς ή στο τατό ή στο αυτό που γινόταν, πήγαινε η ορχήστρα. Και επόμενο ήταν να πηγαίνει και ο τραγουδιστής της ορχήστρας. Τι θυμάσαι εσύ από εκείνες τις στιγμές? Πώς ήτανε? Τις ωραιότερες στιγμές. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ήτανε? Κοίταξε να δεις, άμα αρχίσω να μιλάω τώρα για αυτά που έχω ζήσει εγώ, θα νομίζουν ότι είμαι εναντίον του κλίματος και εναντίον του αυτό κτλ. Λοιπόν, ήτανε απλοί άνθρωποι. Αυτούς έτσι τους έβλεπα εγώ τουλάχιστον. Ο Κωνσταντίνος ήταν ένας από τους πιο απλούς ανθρώπους που υπήρχαν την εποχή εκείνη, για να μην πω λαοκράτης, λάτρευε τον κόσμο, αγαπούσε τον κόσμο. Και υπήρχαν όμως δίπλα του γύρω του άνθρωποι που τον χάλαγαν. Οι κυρίες της θυμής, οι αυτοί κτλ. Αλλά είναι ιστορίες ολόκληρες αυτές, για να σου πω ιστορίες, για να σου πω πώς έχω βγάλει το συμπέρασμα αυτό και πώς το ζούσα εγώ την εποχή εκείνη. Είναι, πώς θα λένε, είναι μεγάλη ιστορία. Ναι. Υπήρξαν στιγμές που ίσως αυτοί οι άνθρωποι να μην άρεσαν στον κόσμο κτλ. Αλλά είχαν και η προπαγάνδα τους αυτούς. Τέλος πάντων, εγώ τους συμπαθούσα πάρα πολύ, τους αγαπώ. Πώς ήταν καταρχήν, για πες μου πώς ήταν. Είχες μπει, όταν λέμε στα Ανάκτορα, ποια ήταν τα Ανάκτορα? Στο τατό έγινε, στο τατό ξέρουμε όλοι. Δηλαδή και εγώ φωτογραφίες και αυτά, βέβαια, όπως είναι σήμερα αφημένο και παρατημένο το τατό. Δεν ξέρω πώς ήταν τότε. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Ήταν δηλαδή, έπαινε μέσα και ήταν κάτι, ας πούμε, έτσι. Όχι, όχι. Όχι, δεν ξέρω το. Πώς το λένε τώρα που είναι το Προεδρικό Μέγαρο πια. Σε αυτό δεν έχω μπει μέσα εγώ. Ή μάλλον είχαμε πάει, μια φορά είχαμε, θυμάμαι το λέω, που είχαμε πάει σε μια εκδήλωση που είχαν κάνει όμως στην πισίνα εκεί κοντά, γύρω-γύρω, σε μια λίμνη. Δεν ξέρω τι ήταν λίμνη, δεν θυμάμαι, πολλά χρόνια. Όχι, εγώ θυμάμαι τον Κωνσταντίνο πάντως ότι πηγαίναμε, αν θυμάται εκείνος, γιατί έχουμε περίπου την ίδια ηλικία. Περίπου την ίδια ηλικία, είναι μικρότερος από μένα. Άρα πηγαίναμε λοιπόν και όταν πεινάγαμε, με έπαιρνα από το χέρι και πηγαίναμε κάτω στις κουζίνες και τρώγαμε οι δυο μας. Δηλαδή εκδηλώσεις που ήταν παιδικές. Ήταν ένα θέατρο στο Ζάπιο που λεγόταν Πεύκα. Τα Πεύκα. Εκεί πρώτο ακούστηκαν στο θέατρο, τραγουδούσε η Κούλα Νικολαίδου, ήταν ο Τάκης ο Μωράκης μαέστρος. Θυμάμαι, γιατί εμείς πηγαίναμε και καβαλάγαμε τα. Δεν ήμουν τότε τραγουδιστής, αυτό που σου λέω τώρα ήταν πολλά χρόνια πίσω. Και θυμάμαι ότι είχαν αρχίσει τα ζεμπέκικα. Και για να το καταλάβεις. Και ο μικρός ο Κωνσταντίνος τότε χόρευε ζεμπέκικο. Αλλά δεν χόρευε εκεί στο θέατρο, χόρευε στο παλάτι μέσα. Και διώξαν το θέατρο. Σοβαρά. Και διώξαν το θέατρο. Θυμάμαι μια φορά στο Yachting Club που είναι, στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Ναι, σε μια εκδήλωση ήταν ο Κωνσταντίνος. Και εμείς παίζαμε και τραγουδούσαμε και ήταν ζωηρούλης. Ήτανε γλέτσα, δηλαδή αυτά που έχουν ακουστεί. Βέβαια. Ήτανε. Ήτανε. Σίγουρα ήταν. Αυτά που έχουν ακουστεί, σίγουρα ήταν. Λοιπόν, και χόρευε και ερχόταν, άμα βλέπανε λοιπόν οι κυρίες της τιμής που ήταν εκεί πέρα, και Λελού, μην λέω ονόματα τώρα, δεν ζουνε, φαντάζομαι. Ακούς. Και ερχόταν και λέγανε, σταματήστε. Μόλις βλέπαν ότι άρχισε το παιδί και ξέρω εγώ, έσφυγε περισσότερο την τάμα. Κόμπι, σταματήστε. Δηλαδή, αυτά συνέβαιναν. Δεν ήταν ρε παιδιά, ήταν. Απλώς τίτλος ήταν. Τίτλος ήταν. Τώρα βέβαια λένε φταίει η Φρυδερίκη, φταίει ο Παύλος. Μα Κωνσταντίνος δεν φταίει σε τίποτα. Κωνσταντίνος ήταν μια χαρά, τέλος πάντων. Από εκείνους λοιπόν που μαζί πάνω κάτω ξεκινήσατε, με ποιον έτσι έχεις καλύτερη επαφή σήμερα, τέλος πάντων, και πόσους υπάρχουν σήμερα, γιατί δυστυχώς και κάποιοι δεν είναι πια μαζί μας? Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον της κλάσεώς μου, οι περισσότεροι. Δεν κάνω παρέα με τους συναδέλφους μου, τους τότε, αλλά ούτε και με τους μετέπειτα, γιατί έχω συνεργαστεί και με τους τώρα, τωρινούς, ας πούμε, δεν έχω πολλά χρόνια με τον Πάρη, έχω συνεργαστεί με τον. Σου λέγα όμως στις διαφημίσεις ότι το δικό σου κέφι μπρίο, αυτό το σπριτόζικο, το δικό σου το χιούμορ και τη διάθεση για ζωή, μέσα στη ζωή όμως, μόνο στο Βουτσά την έχω συναντήσει. Δηλαδή πόσο μου θυμίζεται το ένα τον άλλον σε αυτό που έχετε σαν χαρακτήρας.
Ο Κώστας είναι φανταστικό παιδί. Φανταστικό παιδί. Να του δίνει χρόνια ο κόσμος. Είναι και ζωηρός, είναι και απ' όλα είναι. Άξιο να δεις, εγώ έτσι είμαι. Δηλαδή δεν έκανα καμιά προσπάθεια να φτιάξω το image μου, να φτιάξω τον εαυτό μου, να παρουσιάζομαι και να είμαι έτσι. Αυτός είμαι. Δεν κάνω καμιά προσπάθεια, δηλαδή, να αρέσω. Δεν με ενδιαφέρει να αρέσω. Με ενδιαφέρει να περνάμε καλά, να είμαστε μια παρέα και να γλεντάμε, να γελάμε, δηλαδή. Κατήφια δεν μ' αρέσει. Η κατήφια δεν μ' αρέσει. Στενοχωριέμαι με την κατήφια. Δηλαδή, δεν χάνεις ποτέ το κέφι σου. Θέλω να πω, ζούμε μια πιο δύσκολη περίοδο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να μην το χάνεις το κέφι σου. Θα σου πω κάτι. Υπάρχουν στιγμές. Το χάνω το κέφι μου και το χάνω και πολύ άσχημα το κέφι. Στενοχωριέμαι και τα λοιπά. Αλλά προσπαθώ να είναι λίγες οι στιγμές αυτές. Η Μαρία πώς είναι σαν χαρακτήρας? Μοιάζεται. Σαν και εμένα είναι. Αλήθεια. Δηλαδή μοιάζουμε. Εντάξει, εκείνη είναι πιο σοβαρή από μένα. Εγώ δεν είμαι τόσο σοβαρός. Από εκείνη δηλαδή θα ακούς μια παρατήρηση. Μου λέει κάτσε με, μαζέψου λιγάκι. Μου τα λέει αυτό. Πόσα χρόνια είστε μαζί? 42. 42 χρόνια. Εντάξει, εγώ νόμιζα πως είσαστε 25, το είχα στο μυαλό μου. 42 χρόνια είμαστε με τη Μαρία. Από το 1970 γνωριστήκαμε, το 70, και από το 71 και μετά είμαστε συνέχεια μαζί. Συνέχεια μαζί. Δεν μου λες, την έχεις παντρευτεί 2 φορές τη Μαρία? Αυτό το μαγικό που μόνο στο Hollywood το έχω ακούσει. Όχι ρε παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, δεν παντρεύτηκα 2 φορές τη Μαρία, δεν χώριζα για να την χωρίζω. Όχι. Παντρεύτηκα, τον πρώτο μου γάμο ήταν με πολιτικό γάμο. Τη Μαρία. Τη Μαρία. Με πολιτικό γάμο. Γιατί είπες παντρεύτηκα, ο πρώτος μου γάμος ήταν με πολιτικό γάμο. Άλλο, με τη Μαρία, γιατί με Μαρία μιλάμε. Για τη Μαρία μιλάμε. Ο πρώτος μας γάμος δηλαδή ήταν πολιτικός, ο οποίος έγινε στην Αμερική, επειδή ήμουν μόνιμος κάτοικος Αμερικής εγώ ένα διάστημα. Πώς το έκανες αυτό? Πηγαίνω, ερχόμουν στην Αμερική και βάλαν τα χαρτιά κάποια μαγαζιά που πήγαινα και με δέχτηκε η Αμερική και πήρα την πράσινη κάρτα με λίγα λόγια. Μάλιστα. Και παντρευτήκατε εκεί με πολιτικό. Παντρευτήκαμε εκεί, όταν δεν ίσχυε ο γάμος εδώ πολιτικός. Ο γάμος σας εκεί δεν ίσχυε εδώ? Δεν ίσχυε εδώ στην Ελλάδα. Μετά όμως ίσχυε ο γάμος. Το ξέρατε εσείς ότι δεν ίσχυε και είπατε δεν πειράζει όμως αφού εμείς το κάναμε τώρα φιλιά θα κάνουμε, παντρευόμαστε. Βεβαίως. Και πήρα και διαζύγιο εγώ από την πρώην γυναίκα μου στην Αμερική. Με μπέρδεψες λίγο καλά. Άμα τώρα θα στα γράψω ένα χαρτί, θα στείλω σπίτι. Δεν γίνεται. Είναι πολλά τα φράγματα. Αυτό σου λέω. Παντρεύτηκε στη Μαρία στην Αμερική με πολιτικό. Το 77. Ναι, το 78, εδώ όμως δεν υπήρχε τότε ο πολιτικός γάμος. Δεν υπήρχε τότε. Μετά ίσχυε. Και δεν ίσχυε. Ναι. Κάποια στιγμή ήρθε. Οπότε ίσχυε. Εσύ γιατί δεν ξαναπαντρεύτηκε αφού ίσχυε εκείνο ο γάμος? Δεν καταλαβαίνει. Την παντρεύτηκα ύστερα από 20 τόσα χρόνια τη Μαρία. Γιατί είχατε ξεχάσει ότι δεν έχει άδικο. Όχι. Υπήρξε άλλο λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλαμε και δυο. Ας πούμε, θα σου πω και κάτι που το έλεγα και προηγουμένως στα παιδιά. Με παρέσυρε και ο δικός. Ήρθαμε στο γάμο σου. Έλα. Λόγω και αυτό σα έβαλε την ιδέα. Άκουρα δηλαδή. Ήρθαμε στο γάμο σου. Και μου λέει η Μαρία, τότε είχαν γίνει και κάποια γεγονότα που κάποιοι παπάδες δεν. Συγγνώμη, θα χτυπήσω ξύλο, για γάμο μιλάμε. Αλλά ο οποίος ήταν παντρεμένος με πολιτικό γάμο δεν τον στέλνανε. Δεν το διαβάζανε με λίγα λόγια. Σοβαρά μιλάς. Ναι, δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το είχα χάσει αυτό. Και μου λέει, εντάξει, ήρθαμε, είδαμε νηφούλα αυτό και τα λοιπά, μας άρεσες. Και ο γαμπρός μας άρεσε. Λοιπόν, και να τα λέμε όλα. Εντάξει, στους γάμους για τις νύφες μιλάμε. Ναι, 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 για τις νύφες μιλάμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει, ωραία, εμείς ορθόδοξα, ξέρεις. Το καλαμπούρι, εμείς ορθόδοξα. Όταν λοιπόν βγήκε για αυτή η βρώμα, άρχισε να λέει η γυναίκα μου, λέει, εσύ έχει γούστο να πάθω τίποτα και να με διαβάσει. Να με διαβάσει κανείς. Και διάφυγε, όχι, τόσο αυτό ήταν και σαν, επειδή όταν ήταν αρπαχτή ο πολιτικός γάμος. Πώς κάνουμε πράγματα. Ήρθε δηλαδή δρομολόγιο η Μαρία, ήταν πειραμένη. Μαρία το ξέρει, ήταν πειραμένη. Ναι, ναι. Ήρθε δρομολόγιο στην Αμερική, την πήρα από το χέρι, πήγαμε, κάναμε τις εξετάσεις στους γιατρούς κτλ. Παντρευτήκαμε, μπήκε στο αεροπλάνο, γύρισε. Ωραία. Με καταλαβαίνεις. Τώρα λοιπόν, πότε παντρευτήκατε? Το 2007. Το 2007. Πλάκα έχετε. Πού παντρευτήκατε? Πήγατε στη γειτονιά σας κάπου εκεί, ας πούμε, στην Κερατέα? Πού βρήκατε? Στην Παναγία την Καρεκά. Υπάρχει μια εκκλησούλα στην Κερατέα που είναι φανταστική. Θα στη στήσω να τη δεις την εκκλησία. Αν χρειαστεί, πάρουμε τηλέφωνο. Αν χρειαστεί. Λέω, αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Μην ξεχνάς ότι έχω πέρασει τόσα χρόνια. Βέβαια. Και μετά. Να σου πω. Ο παπάς που σας πάντρεψε, τον πήγατε και του είπατε. Ναι. Που φαντάζομαι ακόμα και αυτός θα ήξερε, γιατί όλοι ξέραμε ότι είστε παντρεμένοι. Ναι. Δηλαδή, και προσωπικά να μην σας ξέρει κάποιος, ήξερε ότι εσείς οι δύο είστε παντρεμένοι. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια. Ναι, ναι. Δεν απόρρισαν να του είπατε
θα έρθουμε. Ίσα ίσα το χάρηκε, είναι χαριτωμένος ο Πασταμάτης. Ο Πασταμάτης είναι φανταστικός άνθρωπος. Καταπληκτικός. Ίσα ίσα το χάρηκε, ίσα ίσα. Στα παιδιά το είπατε. Πώς το ξέραν τα παιδιά, το ξέραν τα παιδιά. Εμείς θα πάμε σε λίγες μέρες να ξαναπαντρευτούμε για να το κάνουμε. Το ξέραν, βέβαια το είπαμε στα παιδιά. Και τι σας είπανε. Τα παιδιά, με τις ευχή μας. Την ευχή μας, τι να πούνε. Τι να πούνε τα μαγαϊδούρια τώρα, τι να πούνε. Χριστέ μου. Τι να μας πούνε τώρα μεγάλους ανθρώπους. Δεν σου έφερα φωτογραφία να δεις. Δεν έχω φωτογραφία. Δεν όχι. Βέβαια, με τα όχι με νηφικά και τέτοια. Όχι με ένα ωραίο ταγεράκι γυναίκα μου άσπρο, εγώ με το μαύρο το κουστούμάκι ξέρω. Έλα μου ωραία. Ασορτή με τα άσπρα μου μαλλιά. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν, ήταν μια ωραία εμπειρία. Για και τους κουμπάρους μου, τον Ηλία και. Είχες τους ίδιους που είχες και στην Αμερική. Όχι. Εδώ έχουμε ένα ζευγάρι που κάνουμε για παρέα εδώ στην Κερατέα, αυτή μένει στο Πορτοράφτη. Τον φίλο μου τον Ηλία και τη γυναίκα του τη Μίνα τη Σταμπουτζή που μας παντρέψανε. Παρανυφάκι ήταν η Μπία, όχι η Μπία ήταν η Μπία Κατερίνα, ήταν επί των τιμών, κυρία επί των τιμών. Παρανυφάκι ήταν η Λένα, η φίλη μου η Λένα. Και, όχι, η Πόπη δεν ήταν παρανυφάκι. Καλά, ήταν, κάτσε γιατί μπερδεύεις, μου φαίνεται τον Αμερικάνικο. Όχι. Κάτσε να δω εγώ λίγο βίντεο με τους τηλεθεατές μας από το κτήμα, να ξέρουμε και πού είσαι. Τι να γίνει, για πάμε να δούμε λίγο. Σήμερα, στο κτήμα του Γιάννη. Σ' αγαπώ ελληνικά, ποιότα μου ιταλικά, ζε βουζεν φρανσέζικα, I love you εγγλέζικα. Η χαρά της ζωής είναι στα απλά, στα καθημερινά και όταν αυτά τα λόγια τα λέει ένας άνθρωπος που έχει γευτεί επιτυχία και πολλές χαρές, τότε αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Συναντήσαμε τον Γιάννη Βοιατζή στο κτήμα του στην Κερατέα, εκεί όπου μαζί με τη γυναίκα του ζει, καλλιεργεί και χαίρεται κάθε στιγμή της ζωής του, στον παράδεισό του όπως χαρακτηριστικά το αποκαλεί. Εδώ είναι ο μεγάλος μας παράδεισος. Δεν είναι μικρός ο παράδεισος, είναι μεγάλος ο παράδεισος. Απλώς το αγαπάμε πάρα πολύ το κτήμα αυτό και εγώ και η γυναίκα μου, γιατί έχουμε βάλει και προσωπική δουλειά. Τώρα περισσότερο η γυναίκα μου παρά εγώ. Ήτανε βουνό, ήταν ένας λόφος. Και για να μπορέσουμε να πάρουμε και να αρχίσουμε να φυτεύουμε, καραφλότερίες βέβαια τον πήραμε, για να μπορέσουμε να φυτεύουμε, έπρεπε να κάνουμε διαμόρφωση του χώρου. Αυτή η διαμόρφωση του χώρου λοιπόν έχει το ψηλότερο που είναι οι ελιές. Ψηλά, ύστερα έχει αυτό που είναι οι αμυγδαλιές, οι φυστικές, είναι κάτω στη γούβα, είναι οι νερατζιές, οι πορτοκαλιές, οι μουργιές. Ξέρεις τι είδα πει, να σηκώνεις το πρωί και να πηγαίνεις από ένα χλαδιά και να τρως ένα χλάδι κόβοντάς το από πάνω. Δηλαδή ήταν εγώ που είμαι αστός και η γυναίκα μας, είμαστε αστροί άνθρωποι. Και δεν ήξερα, αυτά τα μας φαίνονται και δεν τελειώνουν, δηλαδή συνέχεια κάθε μέρα γνωρίζουμε καινούρια πράγματα εδώ στο κτήμα. Είναι ο Φίβος, ο οποίος είναι 10 ετών και είναι ημίαιμος. Ασχολούμαι λίγο με τα σκυλιά μου, με τα γατιά μου, με τα ζωντανά. Είχαμε και κότες, δεν υπάρχουν πια. Είχαμε και περιστέρια, μας τα έφαγε η Αλεπού, 110 περιστέρια μας έφαγε. Θα σου φανεί περίεργο αυτό που θα πω. Τα αγαπημένα μας δέντρα είναι οι ευκάλυπτοι μας, οι οποίοι κατά λάθος φυτευτήκανε. Δηλαδή, αυτό, είχαμε ένα κυπουρό κάποτε και προετών μου βάλε κάποιος ευκαλύπτους. Και γίνουν αυτά τα θηρίατα, αυτά που είναι πια, είναι ας πούμε επιτεύγματα του κτήματος. Όλα είναι καλά, τα καλοπιστικά είναι πολύ καλά και τα μειοπορά μου είναι καλά και αυτά όλα είναι καλά. Αλλά αυτά είναι το σήμα κατά τεθέν του κτήματος. Σου το πανιά και δυο και τρεις και τα κι οχτώ και δέκα. Αν αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναειδώ. 42 χρόνια παντρεμένος με τη Μαρία, του δηλώνει γοητευμένος και ευτυχισμένος. Είναι η γυναίκα της ζωής σας. Μπορώ να πω το αντίθετο. Αφού για μένα είναι περισσότερο από τα μισά μου χρόνια μαζί και εκείνη είναι περισσότερα από τα μισά, γιατί είναι και μικρότερη από μένα. Βέβαια, η γυναίκα της ζωής. Δεν ξέρω αν είμαι ο άντρας της ζωής της. Είμαι πολύ γεμάτος. Εντάξει, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά μου. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ο κόσμος με αγάπησε, τον αγάπησα κι εγώ. Δεν τον κοροϊδέψα. Εντάξει, η ζωή μου ήταν μια ζωή ενός κοινού θνητού. Κι αν γίνουν τα μάτια της καθρεφτής και το μυστικό μας τα χείλη μας.
μαζί.